separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Μυρό, θυμάσαι πώς ήρθες στον ΠΑΟΚ? Ναι, πώς δεν κοιμάμαι. Ήτανε το 7 χρόνια πριν τώρα. Έφυγα από το Ηρακλή. Προπονητής ήταν το Παράσχος, το κοιμάμαι. Και ήταν κάτι καινούριο. Καινούρια ομάδα. Εντάξει, και κοιμάμαι πρώτο φιλικό που πήγαμε στην Γερμανία και παίξαμε κατευθείαν με ένα από το Β' εθνική γερμανική ομάδα και χάσαμε 7-1 και δεν το ξεχνάω ποτέ. Και μετά πιστεύω στο πρώτο αγωνιστική πρωτάθλημα με το Ξάντι χάσαμε πιστεύω 0-1, αν κοιμάμαι καλά, και αλλάξαμε το προπονητή και ήρθε το Σάντος, που πέρασε πολλά χρόνια και είμαστε μαζί πολλά χρόνια και όλα τότε πάει καλά. Περίμενες όταν σε πήραν τηλέφωνο από τον ΠΑΟΚ να έρθεις στην ομάδα ότι θα μείνεις 5 χρόνια? Όχι, εγώ ξέρεις, ήμουν τώρα 11 χρόνια στην Ελλάδα και αν ήρθε πρώτη χρόνο, πάντα στο σκέψη έχω να κάτσω ένα χρόνο, δύο το πολύ και να φύγω. Και ήταν εκεί και στο Ηρακλή, 4 χρόνια εκεί και στο ΠΑΟΚ 5 χρόνια πέρασα. Εντάξει, για μένα πιστεύω αυτό είναι καλά. Για μένα είναι δύσκολο να αλλάξω κάθε χρόνο τη ομάδα. Μπαίνω μέσα στο κλίμα τη ομάδα. Αν όσο μπορώ να κάτσω στη ομάδα, είμαι έτσι. Η ομάδα που ήσουν στον ΠΑΟΚ αυτά τα 5 χρόνια ήταν μια ομάδα που, όπως λένε όλοι, άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ. Ήταν μια ομάδα που είχε συνηθίσει να νικάει από ένα σημείο και μετά, που είχε πάρα πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ποιες στιγμές θυμάσαι πιο πολύ, πιο έντονα, καλές και κακές? Θα ξεκινάω από κακές. Πιστεύω το πρώτο χρόνο είναι και πάρα πολύ δύσκολο για το παίκτες, για μένα και για τη ομάδα. Το κοιμάμαι το πρώτο χρόνο που ήρθε το προπονητής του Σάντος. Δεν παίξαμε καλά. Το κοιμάμαι από τα 10-15 παιχνίδια έξοδας, κερδίσαμε μόνο ένα, πιστεύω δύο σοπαλίες και 13 αγώνες χάνουμε. Στο τέλος πιστεύω πήραμε 10 τέσσι, 9 τέσσι, κάτι πολύ μακριά για το ΠΑΟΚ. Μετά το αυτή τη χρόνο ομάδα ανεβαίνει, πήραμε καλούς παίκτες, ομάδα είναι πάλι καινούρια. Αλλά με το δουλειά, με το σκέψη του προπονητή Σάντος, ομάδα ανεβαίνει πάρα πολύ και
πιστεύω στο τέλος κάθε άνθρωπος, κάθε φιλάνθρωπος είναι χαρούμενος που η ομάδα έφτασε και πώς παίξαμε. Πιστεύω παίξαμε πολύ καλά και καλές στιγμές για μένα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που πέρασε η ομάδα και εγώ. Τότε δεν έχω πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά, μόνο δύο παιχνίδια πέρασα. Αλλά στο ΠΑΟΚ έπαιξα πολλά παιχνίδια με καλές, πολύ καλές ομάδες και αυτό είναι κάτι για μένα που κρατάω εγώ μέχρι τώρα. Ποιο ήταν το πιο όμορφο γκολ από αυτά που έβαλες? Εγώ δεν έβαλα γκολ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία εντάξει, έβαλα ένα γκολ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι 13 χρόνια πριν και μόνο ένα γκολ έχω. Στην Ελλάδα έχω ένα αυτογκολ με κύπελο με Ιάννα. Χάσαμε 0-4 και εγώ, δικό μου όνομα είναι για το σκορ. Αλλά εντάξει, εγώ έχω άλλη δουλειά. Έχω κάποια δοκάρια, κάποια assist, εντάξει, λίγα είναι αυτά, αλλά εγώ σαν αμυντικός, δεξί και αριστερό, έχω άλλο χαρακτήρα. Για μένα πιο σημαντικό είναι άμυνα και πιστεύω αυτή η εικόνα είναι δικό μου και πιστεύω το Σάντος καταλαβαίνει και το πιστεύει και εγώ είμαι πάντα μαζί με το coach που βοήθησε εμένα πάρα πολύ και έπαιξα πολλά παιχνίδια. Θυμάσαι πόσοι παίχτες που έπαιζαν στην πλευρά σου επιθετική βγήκαν αλλαγή ή άλλαξαν πλευρά για να γλιτώσουν όπως το κοιμάμαι, ένα μισογράφος έκανε τέτοιο στατιστική και κάθε αγώνα ποιος αντίπαλος μου φεύγει έξω, κάνει το αλλαγή, το μετράει. Και πιστεύω είναι μια σερή, πιστεύω 9-10 παίκτες για το κάθε αγώνα βγαίνει έξω. Εντάξει, εγώ τι μπορώ να πω, κάνω καλύτερο, τι μπορώ να κάνω. Ξέρω, για μένα το πιο καλό εικόνα είναι αμυντικά και εκεί το δούλευα πάρα πολύ σκληρά και πιστεύω αυτό είναι κάτι καλό για μένα. Δύο χρόνια τώρα που έχεις φύγει από τον ΠΑΟΚ, τι σου λείπει πιο πολύ? Λείπει το κλίμα στο κήπεδο της Τούμπα. Πριν ένα χρόνο έπαιξα στη Βέρεια, ένα χρόνο, αλλά τα έδρα δεν είναι το ίδιο, καμία σχέση. Εντάξει, και έχει πίεση από το κόσμο, αλλά για μένα αυτό βοηθάει. Εντάξει, έχουμε παίκτες ποιος αυτή τη πίεση δεν μπορεί να καταλαβαίνει και δεν μπορεί να παίξει καλά, αλλά για μένα βοηθάει αυτή τη πίεση. Και πιστεύω αυτό λείπει λίγο, αυτό το κόσμο από εδώ. Από ανθρώπους, ποιους θυμάσαι έτσι, με νοσταλγία πιο πολύ? Εντάξει, πέρασα πολλούς παίκτες που παίξαμε που είναι πιο κοντά του μένα, σαν Βιερίνια, το κοιμάμαι Σορλέν, είμαστε τότε πάντα μαζί με το τωμάτιο στο ξενοδοχείο. Το Βερόν και μετά είναι το Ιβιτς, το Μουσλιμόβιτς, το Παύλο Γκαρσία που είμαστε πολλά χρόνια μαζί, το Λίνο και εσύ Κυριάκου, δηλαδή είμαστε πάντα μαζί πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι. Αν μπορούσες να συνεχίσεις την καριέρα σου μέσα από τα μάτια του γιου σου, μέσα από την καριέρα του γιου σου, ο οποίος τώρα παίζει στα πολύ μικρά τμήματα υποδομής, τι θα ήθελες να ζήσει αυτός παραπάνω από σένα? Για μένα, ξέρεις, το πόρο παραπάνω από το τι θέλει, να έχει το πάτος να παίξει
μέχρι τώρα φέρει να παίξει, έχει πάτος, αλλά έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο να γίνει το παγκοσμίω ποδοσφαιριστές. Εγώ έχω κάποιους φίλους που έχει το γιος, ξεκινάει να παίξει μπάλα, αλλά μετά σταματάει, εντάξει, δεν έχασε το πάτος και πολλές εικόνες, αλλά το είπα, έχει ακόμα μεγάλο δρόμο, εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Το καλό είναι αυτός το γιος μου πάντα φέλει μπάλα. Αν τελειώνει η προπόνηση, ήρθαμε στη σπίτι και πρώτο τι παίρνει μπάλα και θέλει να παίξει με μένα, με μπαμπά. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αν ρωτάω το γιος που θέλεις να παίξεις, αν είσαι επαγγελματίας, είπε ΠΑΟΚ, καμία ομάδα άλλη. Εδώ το μεγαλώνει και έχει το, πιστεύω, ΠΑΟΚ στη καρδιά. Το βλέπει όσο το παιχνίδι ΠΑΟΚ αν δείχνει το τηλεόραση και στη τούμπα. Και πιστεύω μένα, αν εγώ έπαιξα εδώ στη κήπεδο, για κάθε αγώνα ήρθε και το είδε το παιχνίδι. Θα ήθελες να πάρει ένα πρωτάθλημα σαν αυτό που δεν μπόρεσες παραλίγο να πάρεις εσύ, το θυμάσαι εκείνη την χρονιά? Το κοιμάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, είμαστε τότε στη καλή δρόμο. Στο τέλος δεν φτάσαμε, πιστεύω είμαστε 4 βαθμούς, αν κοιμάμαι καλά, πίσω από το Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ πιστεύω το γιος μου, αν να παίξει για το ΠΑΟΚ, έχει ακόμα δρόμο, τι είπα. Και αν να πάρει το πρωτάθλημα, να καταλαβαίνει που ήρθε και που παίζει, το κόσμο πιστεύω τότε να τρελαθεί. Ξέρουμε το κόσμο και το πρωτάθλημα πιστεύω είναι κάτι πολύ καλό και κάτι που μπορεί για το άλλα χρόνια να το σπρώχνει πιο πάνω. Σε αυτούς που θα έρθουν το Σάββατο το γήπεδο και θα σε χειροκροτήσουν όταν θα πάρεις την τελευταία φανέλα με το νούμερο 27, τι θες να πεις? Θέλω να πω ευχαριστώ πολύ για του όλους. Πιστεύω κόσμο το κοιμάμαι εμένα. Έπαιξα όσο μπορώ. Πιστεύω, εντάξει, και έχω και κακές εικόνες στο αγωνιστικό χώρο και καλές. Εγώ πιστεύω περισσότερα καλές και θέλω να πω ευχαριστώ για του όλους. Πέρασα εδώ πάρα πολύ καλά, ποτέ να το ξεχάσω. Το πάω είμαι στη καρδιά μου. Πήρα το διαρκείας και βλέπω κάθε αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ χωρίς ΠΑΟΚ να κάτσω στη σπίτι και αν μόνο έχω ευκαιρία το βλέπω και αυτό. Started and she's